Γεια σας παιδιά! Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε ακόμα ένα unboxing με κάποια πράγματα που μου έστειλε η Τζιόκη Πρετζιόζη, αλλά δεν θα είμαι μόνη μου σε αυτό το βίντεο, έχω και κάποιους μικρούς φίλους. Λοιπόν, η Μυρτώ που την ξέρετε είναι η αδερφή μου και η Λιδία, πες ένα για Λιδία. Γεια σας. Δεν την έχετε ξαναδεί τη Λιδία, είναι φίλη της Μυρτώς και σε αυτό το βίντεο της έφερα γιατί είναι expert σε αυτά τα παιχνίδια εδώ και τα DIY. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ουνις. Τι είναι τα ουνις? Είναι κάτι βαλόνια που κολλάνε μαζί και φτιάχνεις κατασκευές. Αλήθεια? Ναι, Και έχει τα μπαλόνια εδώ ναι. μέσα. Ναι. Έτοιμα. Όχι, για να το φουσκώσει. Για να το φουσκώσεις. Ναι. Υπέροχο. Αυτό είναι από ηλικία 5 και. Και εδώ μέσα έχει μόνο μπαλόνια και κοσμητικά. Ναι. Αυτό δεν έχει τίποτα. Κοίτα, εδώ έχει όλο τον εξοπλισμό μέσα. Δεν το ανοίξω Α, αυτό. τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Α, εδώ μέσα μπαίνει το μπαλονάκι. Α, σιγά Να το καλέ. ανοίξω εγώ. Κοιτάξτε. Έχει και τη βάση του και κάποια μπαλονάκια και άλλα πράγματα. Έχει και βεντούζι για να κολλάνε. Κοίτα εδώ. Αυτό έχει ανοίξει. Όντως είναι πολύ Να το μαλακά. πιάσω. Μυρτώ, τι είναι αυτά εδώ. Αυτά είναι που θα φουσκώσουμε. Αυτά είναι τα μπαλονάκια. Ναι. Κοίτα πώς είναι. Ρε παιδιά, αλήθεια λες τώρα, αυτά είναι τα μπαλονάκια. Ναι. Αυτό φουσκώνεται. Ναι. Ναι, καλά. Α, για αλήθεια. Τι λες? Ναι. Εγώ το ξέρω. Να βάλουμε ένα μπαλονάκι. Το βάζουμε Περίμενα στη εδώ. βάση Πού, του. πώς το βάζουμε? Το βάζουμε εδώ. Όπα. Ναι, αυτό πρέπει να κλείσει και να πιάσει εδώ, η άκρη Ναι. του. Το Κοίτα βάζω εδώ που τα ξέρουν όλα. και το στρίβουμε. Τώρα Έκλεισε. έκλεισε, τώρα έκλεισε. Ναι, αλλά πρέπει να κλείσουμε και να κατεβάσουμε και αυτό για να κλείσει. Τώρα. Αποτυχία ήτανε. Όχι! Δεν ήταν, δεν φουσκώνει. Κορίτσια κάτω φτιάχνουν τα ουνείς. Εγώ ήρθα εδώ για να κάνουμε μαζί
Τα πομπομ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα με αυτό εδώ που θα φτιάξω εγώ. Είναι το μεγάλο το πακέτο, το οποίο μέσα έχει 120 πομπομς. Και θα τα φτιάξουμε μαζί και θα διακοσμήσουμε κιόλας πολλά πράγματα και αντικείμενα. Και μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί θα έχουμε στα πομπομ giveaway. Οπότε πάμε πρώτα να το ανοίξουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, με αυτά εδώ μπορείτε να διακοσμήσετε φίλες κινητού. Α, καλή, τι ωραίο που είναι. Πώς είναι, τόσο πολλά έχει μέσα. Και το φυλάδι το οποίο θα χρειαστούμε για ακόμα μία φορά. Θα τα κουμπίσουμε στην ταινία διπλής όψης, η οποία είναι αυτή εδώ, την έχει και μέσα. Λοιπόν, ταινία διπλής όψης είναι αυτή εδώ. Και τα πομπόν ουσιαστικά είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ απλό. Εγώ ήδη έκανα τώρα πρόβα αυτά εδώ. Είναι πανεύκολο. Και πάμε να σας δείξω κατευθείαν πώς γίνεται. Η μαύρη κουκίδα θα πρέπει να είναι από το κάτω μέρος. Και θα πάμε τώρα να την κολλήσουμε πάνω εδώ. Δείτε. Έτσι. Θα κολλήσει. Εδώ. Και ας πούμε πάμε εδώ. Το κολλάμε. Και τώρα θα τραβήξουμε το πλαστικό και το ανοίγουμε λίγο. Δείτε τι ωραίο που είναι, έτοιμο κιόλας. Δείτε πόσο εύκολο είναι. Πάμε να φτιάξουμε κι άλλο ένα τώρα ροζ. Πολύ ωραίο είναι και αυτό, δείτε. Κοιτάξτε τι ωραίο που το φτιάξαμε. Έφτιαξα. Έχει πολλά. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε αυτό στην άκρη και να κάνουμε, να διακοσμήσουμε κι άλλα. Λοιπόν, αυτό εδώ λέω να τα βάλουμε πάνω στα λουλουδάκια. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι αυτό, δεν είναι τέλειο. Διακοσμήσαμε τα πάντα, μέχρι και τον καθρέφτη του μπάνιου μας διακοσμήσαμε. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Αν έχετε ιδέες, μπορείτε να διακοσμήσετε ό,τι θέλετε. Είναι πολύ όμορφα, άλλωστε τα βλέπετε κιόλας. Και πάμε τώρα στον διαγωνισμό. Λοιπόν, σε αυτόν τον νέο διαγωνισμό θα βγάλουμε δύο νικητές. Ο καθένας θα κερδίσει από ένα τέτοιο πακέτο, το οποίο είναι το μικρό και έχει μέσα 45 pom-poms. Και η ώρα του διαγωνισμού είναι να είστε συνδρομητές στο κανάλι μου, να κάνετε like σε αυτό εδώ το βίντεο, να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω ότι συμμετέχετε και να πάτε να με ακολουθήσετε στο λογαριασμό μου στο Instagram. Για όσους δεν έχετε Instagram, δεν πειράζει, είναι προαιρετικό. Λοιπόν, και ο διαγωνισμός θα λήξει το άλλο Σάββατο στις 24 του μήνα. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα που εγώ θα πάω να ξεκουραστώ. Κουράστηκα πάρα πολύ με όλα αυτά που κάναμε. Δεν θα πάω τώρα να δω τα κορίτσια τι κάνουνε. Ελπίζω να τα καταφέρνουνε, άλλωστε τα ξέρουνε αυτές καλύτερα και από μένα. Οπότε σας αφήνω κάπου εδώ.